Γεια! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που μου ζητήσατε πάρα πολύ στην πρωινή μου ρουτίνα. Σχολιάσατε πάρα πολλά άτομα να σας δείξω τη συνταγή για τα pancakes. Είναι απίστευτα εύκολη, νόστιμη, γρήγορη, ok. Είναι πιο γρήγορο βέβαια να κάνεις ένα ψωμί με μία φέτα σαλάμι από πάνω. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο και το νιώθεις πάρα πολύ μαγειρευτό και ζεστό και σου ζεσταίνει την ψυχή και είναι χορταστικό και είναι μια συνταγή που την έχω μάθει απ' έξω γιατί είναι πρώτον πανεύκολη και δεύτερον γιατί την έχω κάνει 1.000.000 φορές. Την κάνω από τα 18 μου περίπου, είμαι 23 τώρα. Οπότε ναι, θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτά τα υπέροχα τέλεια pancakes. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια μπανάνα, 2 αυγά βρώμη και προαιρετικά άμα θέλετε, εγώ βάζω πάντα, λίγη κανέλα. Και επίσης προαιρετικά, εγώ τα βάζω επειδή είναι ό,τι καλύτερο και τα έχω βρει πρόσφατα. Blueberries, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις στην Ελλάδα. Τα βρίσκεις μόνο σε βιολογικά και έχουν 7 ευρώ το κουπάκι για κάτι τέτοια έξαλα. Εγώ τα βρήκα στο Lidl. Φέρνουν καμιά φορά, είναι φρέσκα, δεν είναι κατεψυγμένα ή κάτι. Και είχαν 2 ευρώ, ήταν σε προσφορά, οπότε βρήκα την ευκαιρία και πήρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω αυτό εδώ πέρα το blender στο οποίο θα κάνω και ένα zoom. Λέγεται Monkey Bullet και είναι η καλύτερη κουζινική επένδυση που έχω κάνει ποτέ. Τα αλέθει όλα στην τελειότητα, όχι ότι τα συγκεκριμένα pancakes θέλουν να αλεστούν στην τελειότητα, αλλά με έχει βολέψει πάρα πολύ για smoothie, για τα πάντα. Δεν είναι sponsored, μακάρι να ήταν, αλλά δεν είναι, απλά το αγαπημένο blender. Θα χρησιμοποιήσω το μικρό κουπάκι, γιατί δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη ποσότητα. Για μία μερίδα είναι αυτά τα υλικά που σας έδειξα, αλλά είναι πολύ καλή μερίδα. Οπότε αυτό που κάνω πρώτα είναι να μετρήσω 100 γραμμάρια EML βρώμη και μου αρέσει να τα βάζω μόνο τους πρώτους στο blender για να γίνουν κάτι σαν αλεύρι. Το καλό με αυτά τα pancakes είναι ότι δεν έχουν αλεύρι μέσα και δεν έχουν εκείνη την ψεύτικη και τη γεύση που έχουν πολλά pancakes που όλη η ουσία και η γεύση είναι στο topping, στην sauce, στη σάλτσα, ό,τι έχουν πάνω. Έχουν από μόνο τους γεύση και μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις πάνω, αλλά μπορείς να τα φας μόνο και με σιρόπι σφενδάμου. Εγώ το τρώω με σιρόπι σφενδάμου, maple syrup. Και είναι απόλυτα πλήρη. Οπότε βάζω το 100 ml ή 100 γραμμάρια ή μισή κούπα περίπου είναι βρώμη μέσα στο blender και απλά τα αλέθω για λίγα δευτερόλεπτα. Και τώρα δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά έχει γίνει εντελώς σκόνη σαν αλεύρι. Οπότε βάζω και τα υπόλοιπα υλικά μέσα εκτός από τα blueberries που θα τα βάλουμε ολόκληρα στο τηγάνι. Τώρα βάζω την μπανάνα, την κόβω απλά κομμάτια με τα χέρια μου και τη βάζω μέσα, δεν χρειάζεται πολλά μαχαίρι κτλ. Και τέλος τα 2 αυγά. Και λίγη ή πολύ όσο θέλετε, κανέλα. Οπότε το κλείνω και το βάζω στο blender για όχι και άπειρη ώρα, ίσα ίσα να ομοιογενοποιηθούν και να μην υπάρχουν χοντρά κομμάτια μπανάνα. Δεν σας έκανα κάποιο close-up ή κάτι τέτοιο γιατί είναι πολύ απλή, απλά βάζεις τα υλικά μέσα στο blender. Και αυτό είναι το μείγμα, είναι έτοιμο στο blender, οπότε μπορείς ή να το κρατήσεις εδώ πέρα ή να το βάλεις σε κάποιο άλλο δοχείο. Εγώ το κρατάω εδώ πέρα και το βάζω κατευθείαν στο τηγάνι. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει τόσο μπανανένια και γενικά όλα τα συστατικά είναι πάρα πολύ χορταστικά. Οπότε είναι σαν να τρως και 2 αυγά και μία μπανάνα και μουσι που κανονικά θα έτρωγες ένα από αυτά τα 3 πράγματα. Όλα μαζί. Σας έφερα λίγο κοντά για να δείτε τι κάνω. Έχω φέρει απλά ένα αντικολλητικό τηγάνι και θα το βάλω σε μέτρια φωτιά. Προσέξτε να μην το βάλετε σε δυνατή γιατί καίγεται απ' έξω το pancake και δεν προλαβαίνει να μαγειρευτεί από μέσα. Οπότε σε μέτρια φωτιά γίνεται πάρα πολύ ομοιόμορφα. Εμένα τα μάτια μου πηγαίνουν μέχρι το 3, οπότε θα τα βάλω στο 2. Εμένα επειδή το τηγάνι μου είναι αντικολλητικό, δεν χρειάζεται πολύ λάδι, βούτυρο ή οτιδήποτε για να μην κολλήσουν τα pancakes. Οπότε έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο μέχρι το πετσέτα και απλά την αλήφω στο τηγάνι. Ίσα ίσα για να είναι λίγο greasy και όχι ξερό. Εν τω μεταξύ, όσο ζεσταίνεται το τηγάνι, θα πλύνω και τα blueberries για να τα έχω έτοιμα να τα ρίξω μέσα. Και τώρα που ζεστάθηκε το τηγάνι, απλά βάζω δισκάκια από το μείγμα στο τηγάνι. Εμένα χωράει 3, οπότε βάζω 3. Και πριν ψηθεί τελώς, βάζω και μερικά blueberries μέσα στο μείγμα κατευθείαν. Και απλά περιμένω.
γυρίσει τα pancakes, καταλαβαίνει όταν έχουν ψηθεί από πάνω, όταν αρχίζουν να βγάζουν μπουρμπουλίθρε στην επιφάνεια. Οπότε τώρα τι βγάζω γιατί είναι έτοιμε και τι βάζω σε ένα πιάτο, τη μία πάνω στην άλλη. Και επαναλαμβάνομαι όσο μείγμα μου έχει απομείνει. Συνήθω κάνει ή για ένα τεράστιο pancake ή για δύο μικρά. Και αυτό ήτανε. Είναι τέλεια, μυρίζουνε τόσο ωραία μπανάνα. Κάντε τα και δεν θα το μετανιώσετε με τίποτα, το υπόσχομαι. Τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε από πάνω. Εγώ θα βάλω λίγο σιρόπι σφενδάμου και λίγα φρέσκα blueberries. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα φάω μια μπουκιά γιατί πεινάω άπειρα και ξέρω ότι είναι νόστιμο, οπότε θα πάρω και ένα φρέσκο blueberry. Είναι αλήθεια το αγαπημένο μου πρωινό ever. Άμα το κάνετε θέλω να μου το πείτε οπωσδήποτε και να μου πείτε πόσο βγήκανε. Είναι πολύ εύκολα, δεν έχουν πολλά περιθώρια αποτυχίας, εκτός και άμα τα βάλετε σε πολύ δυνατή φωτιά. Κατά τα άλλα είναι πανεύκολα, οπότε αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να φαίνεται τέλεια και bye!